το θανάτος. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 203.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 215.000 κρούσματα και 5.113 νεκρούς. Ενώ η γείτονα Ιταλία και η Ισπανία έχουν καταγράψει κάθε μία περισσότερα από 110.000 κρούσματα και συνολικά οι δύο χώρες 23.158 νεκρούς. Παρά τη σοβαρή κατάσταση, φαίνεται πως με τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες αρχίζει σταδιακά να επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων και των νεκρών, τον οποίο ο αριθμός δεν είναι αριθμός, είναι ζωές, γι' αυτό λέω τον ακριβή αριθμό νεκρών κάθε μέρα, παραμένει εξαιρετικά ψηλός. Σήμερα ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας και επιπλέον 23 κρούσματα από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσόνα. Είχαμε μέχρι πριν λίγο 49 κρούσματα από το πλοίο, αλλά θα σας αναφέρει ο Υπουργός νέα αποτελέσματα που μόλις έμαθε εντός ολίγου. Γι' αυτό και δεν σας λέω συνολικό αριθμό κρούσματων. Ήταν 1514 στη χώρα με τα μέχρι πριν λίγο δεδομένα. Αλλά ο συνολικός αριθμός θα διαμορφωθεί μετά τα τελικά αποτελέσματα από το πλοίο. 91 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 65 ετών, 16 είναι γυναίκες. Περισσότερο από το 75% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 9 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 53 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπατριωτών μας ήταν τα 72 έτη, με 39 άνδρες και 14 γυναίκες. Οι 50 από τους 53, το 94%, είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σχετικά με τον εργαστηριακό έλεγχο, έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 18.844 τεστ. Ειδικό κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής για εχνηλάτηση επαφών και οδηγίες μετά από κρούσμα σε αλλοδαπή λεχοίδα. Σχετικά με επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν τον ιό, επέλεξα να σας πω 2-3 πραγματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά νευρολόγους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι λένε ότι ένα μικρό υποσύνολο των ασθενών με τη νέα νόσο αναπτύσσουν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο. Αν και ο πυρετός, ο βήχας και η δυσκολία στην αναπνοή είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας λίμωξης, ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν δυσλειτουργία στην νοητική τους ικανότητα, σύγχυση, λίθαργο, επιληψία, ακόμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτά, συν τη διαταραχή της οσμής και της γεύσης, που όλο και περισσότερο αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Τα νευρολογικά σύνδρομα φαίνεται πως οφείλονται σε προσβολή του εγκεφάλου και των νεύρων του από τον ιό, δηλαδή μια εγκεφαλοπάθεια. Αναφέρονται σε έως και 15% των σοβαρά ασθενών από Κινέζους ερευνητές. Είναι γνωστό σε εμάς τους κλινικούς γιατρούς πως μπορεί ένας ιός να προσβάλλει τον εγκέφαλο και να κάνει και εκεί φλεγμονή, αντίστοιχη με αυτήν που προκαλεί σε άλλα όργανα όπως ο πνεύμονας. Επίσης, η μείωση στα επίπεδα οξυγόνου του αίματος στις σοβαρές περιπτώσεις της νόσου μπορεί να έχει επιπτώσει στη λειτουργία του εγκεφάλου. Παρόμοια φαινόμενα έχουμε και μιλάμε για αυτά και στη γρήπη και αφορούν ιδιαίτερα ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους που νοσούν σοβαρά από τις ιώσεις. Ελληνική ερευνητική ομάδα ήδη μελετά τις επιπτώσεις του ιού σε κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Θα ήθελα σήμερα, εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, να κάνω μια αναφορά στους δότες μυελού των οστών και να πω ότι έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση σε νοσοκομεία όπου και θα γίνεται η δωρά μυελού των οστών. Ένας μυελός σώζει παιδιά και συνανθρώπους μας που πάσχουν από πολύ σοβαρά νοσήματα όπως οι αιματολογικές κακοήθειες. Σχετικά με θανάτους σε νέα άτομα ή και παιδιά, πρέπει νομίζω σήμερα να τοποθετηθώ. Είδα κάποια δημοσιεύματα χθες. Τα παιδιά μας πρέπει να αισθανθούν ήρεμα και να παίρνουν αξιόπιστες πληροφορίες, να τους μιλάμε με τρόπο ανάλογα με την ηλικία τους. Η ασθένεια εξαιρετικά σπάνια εκδηλώνεται με τη σοβαρή της βαριά μορφή στα παιδιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Μην δημιουργούμε μια κατάσταση φόβου στα παιδιά, αλλά να αντιλαμβάνονται και αυτά τα βασικά μηνύματα υγιεινής των χεριών, του βήχα και γιατί αυτές τις ημέρες αγαπάμε τους δικούς μας ηλικιωμένους, αλλά χωρίς αγκαλιές. Τους στέλνουμε φιλιά από μακριά. Αυτές τις στιγμές είναι πιο δυνατές αυτές οι αγκαλιές, αυτά τα μακρινά, αν θέλετε πέστε τα τηλεφωνικά, διαδικτυακά,
ή και πνευματικά φιλιά. Φυσικά και κανείς δεν είναι άνοσος. Εξαιρετικά σπάνια, το έχουμε ξαναπεί, μπορεί να δούμε απώλειες σε νέους ανθρώπους. Και τα πολύ νεαρά θύματα είναι εξαιρετικά λίγα παγκοσμίως. Ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα σειρά από μεγάλη ερευνητική ομάδα, η οποία ανέλησε δεδομένα από 37 χώρες και υπολόγισαν πως περίπου 0,66% των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό πεθαίνει, ενώ υπολογίστηκαν και ποσοστά νοσηλείας ανά ηλικία. Τα ποσοστά αύξαναν μετά την ηλικία των 50 ετών, όπου ήταν 8%, 60 ετών και πάνω ήταν 12%, 70% και πάνω ήταν 16% και 80 ετών και πάνω ήταν 18%. Ο λόγος που παίρνουν όμως τα μέτρα είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα του ιού να κολλάμε όλοι και γρήγορα να διασπείρεται. Αν τον αφήναμε να τρέξει, σε εισαγωγικά, στην κυριολεξία θα μας διέλυε. Η στρατηγική μας, όπως παραδέχονται όλοι οι άγκριτοι συνάδελφοι με τους οποίους επικοινωνούμε στο εξωτερικό, όπως σας ανέλησα προχθές με τη μελέτη του Imperial College στο Λονδίνο, έχει ως τώρα δουλέψει. Όχι γιατί είμαστε τυχεροί, αλλά γιατί ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες. Ας μην τους παραβιάσουμε. Δεν είναι η ώρα. Σας ευχαριστώ.